Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον Μωσή για το πολύ σημαντικά λόγια και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Θα ήθελα, αν ήθελε ο Θανάσης Γιώργου, να μας πει δύο κουβέντες, διότι έρχεται από μακριά. Γεια σας, τηλεφώνησε ο Βασίλης για να με καλέσει σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, δεν μπορούσα να πω όχι. Έκανα τα δύνατα δυνατά για να είμαι σήμερα ανάμεσα σε φίλους, γιατί τον παρακολουθώ από την πρώτη μέρα που... βρέθηκε να παίζει μπουζούκι δίπλα στο πλευρό του σπουδαίου πατέρα του. Το 2010 έκανε την πρώτη συνθετική του απόπειρα. Έγραψε ένα τραγούδι σε στίχους του Πάρη του Μίτσου, που είναι μαζί μας, και το τραγούδισε ο Γιάννης Δημιάς. Τα τελευταία χρόνια είναι γνωστό ότι βρίσκεται δίπλα στο πλευρό του Γιώργου Νταλάρα, παίζοντας μπουζούκι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και έχοντας παρακολουθήσει την πορεία δεκάδων συνθετών και παιδιών που πήραν το δρόμο του πατέρα τους, οφείλω να πω ότι είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της παροιμίας που λέει ότι το μήλο θα πέσει κάτω από τη μηλιά. Και αυτό γιατί τόσο στις μελωδίες όσο και στους στίχους είναι εμφανέστατες οι επιρροές από τη θητεία στο πλευρό του Βαγγέλη, αλλά και από τη γενικότερη μελέτη της εργογραφίας των λαϊκών συνθετών, πλην όμως οι δημιουργίες του παρουσιάζονται με τρόπο που είναι πιο κοντά στην εποχή τους, αλλά και στην ηλικία του δημιουργού τους. Για παράδειγμα, δεν περίμενα ποτέ ότι στο δίσκο ενός Χωρακάκη θα άκουγα ηλεκτρικές κιθάρες. Και θα ήθελα πολύ να είμαι στο στούντιο στην Χωράκηση για να δω και τις αντιδράσεις του Βαγγέλη. Βούτυρο στο ψωμί τους. Στον αντίποδα δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ κάποιον άλλον εκτός από ένα Χωρακάκη να τραγουδά στη σημερινή εποχή ένα τραγούδι για ένα φουρτουνιασμένο μάγκα με τους στίχους του, σε ξέρω τους στίχους του Διονύση Παναζόπουλου, που σημειωτώνω ότι είναι και το δικό μου αγαπημένο. Άλλο ένα χαρακτηριστικό είναι η πολυρυθμία των τραγουδιών. Εκτός από τα κλασικά, τα καπιλιέρικα ζεμπέκικα, έχουμε ρούμπες, μπολέρο, παγιό, 5-8, ένα καλαματιανό, ένα χασαποσέρικο και ένα κανταδορίστικο χασάβικο με χρώματα και αρώματα Βασίλη Τσιτσάνη και Γιώργου Ζαμπέτα. Εκεί με πήγε. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Όταν περιμένουμε να ακούσουμε τραγούδια, νομίζω ότι είναι λίγο άχαρο να μιλάμε. Πιστεύω ότι βάζει πολύ ψηλά τον πύχη με τον πρώτο του δίσκο, ο Βασίλης, και φαντάζομαι ότι η συνέχεια θα είναι ανάλογη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.